Λοιπόν, Μακρυγιάννη Στέφανος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, οι τρεις ιεράρχες. Είμαστε εδώ και σήμερα, όπως ήμασταν και προχθές, διαμαρτυρόμενοι για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η οποία εξισώνει τα πτυχία των κολεγίων με αυτά των δημοσίων ΑΕΗ, τιμωρεί τους εκπαιδευτικούς αποκλείοντάς τους από τους πίνακες προσλήψεων νέος και 3 χρόνια όταν αυτοί παρετούνται επειδή έχουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Επί της ουσίας καταργεί την αξία των δημόσιων πανεπιστημίων, εισάγει χαρακτήρα εμπορευματοποίησης στη δημόσια εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι πέραν αυτών το μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι η έλλειψη μόνιμων μαζικών διορισμών. Αυτή τη στιγμή, τα έχουμε ξαναπεί, είναι γνωστά, υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση 35.000 συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί και θεωρούμε ότι μετά από σχεδόν 17 χρόνια, κάποιοι που υπηρετούν δηλαδή ως συμβασιούχοι έως και 17 χρόνια, πρέπει αυτοί όλοι να μονιμοποιηθούν, διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, δεν αναπληρώνουν κανέναν άλλον δηλαδή, παρά μόνο τον εαυτό τους. Ακόμα και το σύστημα προσλήψεων, το οποίο έρχεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και το οποίο ψηφίστηκε πέρσι από την κυβέρνηση, είναι ένα σύστημα και αυτό εμπορευματοποίησης της γνώσης, καθώς βάζει τους εκπαιδευτικούς σε ένα αέναο κυνήγι προσόντων, τα οποία μαζεύουν λίγα μόρια, προσπαθώντας ο ένας να διαγωνίσει τον άλλο, να τον περάσει μία θέση στον πίνακα για να εργαστεί στις λιγότερες θέσεις εργασίας από αυτές που υπάρχουν, που είναι οι πραγματικές ανάγκες. Άρα, καταλήγουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για μόνιμους μαζικούς διορισμούς, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Δεν αποδεχόμαστε την εξίσωση των πτυχίων των κολεγίων και ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και αυτό που πρέπει να σας πω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχουν τα μαζικά και συλλογικά όργανα του εκπαιδευτικού κινήματος, τα οποία με διαδικασίες θα αποφασίσουν τη συνέχιση, την κλιμάκωση ή τα περαιτέρω βήματα.